Στις προκλητικές δηλώσεις αξιωματούχων της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου απάντησε ο Νίκος Κοντζιάς υποστηρίζοντας ότι με τα επιχειρήματά τους γκριζάρουν περιοχές της Τουρκίας. Την ίδια ώρα αποστομωτική ήταν η αντίδραση των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης στις αιτιάσεις του Ταγί Περντογάν. Έζησα τόσο τα Σεπτεμβριανά. Μας πήραν την περιουσία, δημεύτηκε η περιουσία μας. Είδαν τον Ταγί Περντογάν να μιλά για δικαιώματα, να λέει πως οι Έλληνες στην Τουρκία ευημερούν και να εγείρει αξιώσεις, ανακαλύπτοντας Τούρκους στη Θράκη. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türk ifadesi orada geçmektedir. Οι Έλληνες της πόλης που εκδιώχθηκαν, που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, που έβαλαν σε μια βαλίτσα λίγα υπάρχοντα και έφυγαν πρόσφυγες, κράτοντας την ψυχή τους όμως όλη την ιστορία με μια επιστολή τους, θύμισαν ότι η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Αναφέρατε ότι δήθεν έχουν σχεδιαστεί σύμβολα στις πόρτες μουσουλμάνων. Δεν ξέρουμε τι σύμβολα είναι αυτά, ωστόσο σίγουρα δεν ανέγραφαν πατριώτη. Κάθε λίρα που αφήνει σε αυτό το κατάστημα γίνεται σφαίρα που στρέφεται εναντίον των Τούρκων στην Κύπρο. Όπως έγραφαν οι πινακίδες στην πόλη τη δεκαετία του 1960. Επιπλέον δεν πιστεύουμε ότι κανείς στη Θράκη ξυλοκοπήθηκε επειδή μιλούσε τουρκικά στο δρόμο. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκδιώχθηκαν με μέτρα που πήρε το τουρκικό κράτος συστηματικά διαχρονικά και δεν έφυγαν έτσι απλά όπως είπε και ότι τώρα έχει καλές σχέσεις με τους Έλληνες της πόλης. Αποκορύφωμα και τελικό διωγμός οι απελάσεις, οι οποίες ήταν και το πλέον αποτελεσματικό εξοντωτικό μέτρο. Η ιστορία που έχει χαρακτήσει την ψυχή τους και η μνήμη τους δεν είναι επιλεκτική όπως το Σουλτάνο. Μπαίναν στα ελληνικά σπίτια πετώντας, σπάζοντας και ρημάζοντας. Είχα χαρακτηριστεί όπως και οι άλλοι απελαθέντες επικίνδυνος για την ασφάλεια του τουρκικού κράτους. Στις τουρκικές αιτιάσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά στα νησιά του Αιγαίου, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για πρώτη φορά δημόσια ανέφερε πως με τα δικά τους επιχειρήματα μάλλον γκριζάρουν βραχονησίδες που ανήκουν στην Τουρκία. Αν εφαρμοστούν τα κριτήριά τους, μάλλον θα βρούμε γκρίζες ζώνες στην Τουρκία. Θα βρεθούν ορισμένες βραχονησίδες που ανήκουν στην Τουρκία σε αυτή την κατηγορία. Οι δηλώσεις Γιλντιρίμ δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι λόγω της ελληματικής προετοιμασίας της κυβέρνησης, η επίσκεψη Ερντογάν όχι μόνο δεν βελτίωσε, αλλά τραυμάτισε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το βαθύ κράτος της Άγκυρας αναδύεται για μία ακόμη φορά με τις εμπειριστικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Τουρκίας που βρίσκονται σε ευθεία διάσταση με τα διεθνώς ισχύοντα. Επιτρέψαμε στον Τούρκο Πρόεδρο να θέσει τη δική του ατζέντα επί ελληνικού εδάφους.